και την Πυλακούτα. Νικήτρια την παίχτρια της ΑΕΛ και πρώτη επίδεση για την φιλοξενούμενη ομάδα. Τρομερή ευστοχή από εκεί στα σουτ. Σήμερα μέχρι στιγμής δεν το έχει επαναλάβει. Υπότισε ένα μακρινό σουτ. Θέλω να το πω πριν αυτό που είπες ότι είναι καλή κοντά στο Λάρκου. Όλοβιτς στη γωνία. Μενελάου. Σουτ για τρεις από τη Μαυρουδή. Αυτή τη φορά θα ευστοχήσει η Έλενα Μαυρουδή. Κάνει το 4-11. Απλά οι παίχτες της Ενάδα επιλέγουν να παίξουν κλειστό μάτωμα, ρισκάροντας τα σούτα απ' έξω. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με την Γεωργίου να επαναφέρει στη Θεοδοσίου. Βρίσκει διάδρομο. Δεν διστάζει να τρυπώσει εκεί. Πολύ ωραίο το γεγονός ότι ήταν η Όρλοβιτς. Τέταρτος πόντος στέλνει να Θεοδοσίου. 8-17. Πέιτον από τη γωνία στο Ταριγιαδίο. Να δούμε τώρα θα το βάλει. 15-27, το πρώτο της καλάθι, μετά από τουλάχιστον 4 προσπάθειες, έχω μετρήσει εγώ. Γιατί βγήκε η Βότσεκ από το παιχνίδι και πρέπει να βάλουν οι παίχτες σε ένα σουτ. Να τώρα ένα καλό σουτ. Μέσα από τη Λάρκου, 15-30 double score για την ΑΕΛ. Τι παίρνω τώρα. Για τρεις η Αθανασίου μέσα, 26-30. Η Αθανασίου το έχει αυτό το σουτάκι, άμα μείνει μόνη της, είναι εύστοχη. Τη βγήκε προς τα έξω, παίζει με την Όρλοβιτς. Σηκώνεται δύσκολο καλάθι. Ωραίο καλάθι. 28-35. Και κλέψιμο από την Πέιτον. Για να δούμε τώρα το σουτ. Μέσα και αυτό. Μου απάντησε. Και γλίστησε η Παπαδούρη. Πέιτον έμεινε μόνη της. Θεοδοσίου για 3, για 2 που μειώνει στον πόντο 41-42. Και τώρα μπαίνει και ο κόσμος της ένα στο παιχνίδι. Είναι και η Μενελάου έξω με 3 φάου. Όρλοβιτς Παντούρ για 3. Νέα προσπάθεια αυτή τη φορά θα το βάλει. 44-52. Το πρώτο καλάδι της Άνθιας Παπαδούρη. Είχε 3-4 προσπάθειες. Μενελάου κλέβει η Πέιτον. Ευθυνδιασμός και καλάθι. 51-52. Τρομερή η Amy Payton. Φτάνει τους 22 πόντους. Έχει 13 rebound και μακάρι να μετρούσε και τα κλεψίματα που έχει κάνει σήμερα. Λάρκος η γωνία. Πότσεκ προσπαθεί, γυρίζει. Καλάθι και φάουλ από την Πότσεκ που το... Στο είπα αυτό ότι θα το κάνει. Η μπάλα εκεί θα πάει. Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς. Έφτασε 26 πόντους. Και μια συμπληρωματική βολή για την Άννα Πότσεκ. Προσπαθεί να παίξει απ' έξω το παιχνίδι η Πέτρα, ενώ είναι πάρα πολύ καλή στο μέσο το παιχνίδι, είτε με διέστηση. Πέιτον σουτάρει από τη γωνία για 2 και στοχή. 55-54. Τι βλέπουμε σήμερα. 24 πόντους από την Πέιτον. Φοβερό μάτς. Ο coach Μιραλάης έχει time out να πάρει. Η άλλη δεν έχει time out να πάρει. Η μπάλα πάλι μέσα θα πάει. Μαυρουδί για 3. Μέσα. 55-57. Έχει time out ο coach. Τρέχει να βάλει και το καλάθι με τη λήξη. Άστοχο όμως, επιθετικό rebound από την Όρλοβιτς που αρχίσει και αυτή. Η Όρλοβιτς που έχασε αρκετά εύκολα σούτ, αλλά μικρή σημασία έχει. Σημασία ότι έχει πήρε το αποτέλεσμα. 55-59 λοιπόν. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες στους διαιτητές από Όρλοβιτς και Πότσε και Μαυρουδί εκεί. Όπως και να έχει, το σκορ δεν πρόκειται να αλλάξει. 55-59, μεγάλη νίκη για την ΑΕΛ εδώ στο κλειστό γήπεδο του Αγίου Δομετίου. Στην Amy Payton για λογαριασμό ΕΝΑΔ. Amy, great game for you today, but unfortunately you didn't live with a win tonight. Yeah, you know, things didn't go our way tonight and it's okay because we play them again. And you know, it's one game and we're going to come back stronger, I feel like, after this break and we'll be okay. How you feel to play in Cyprus? How you see the Cypriot championship until now? Cyprus is, you know, everything's been great. I got here about a month ago, maybe, and you know, I love the team. It's a great atmosphere. All the girls are great. We all play as a team, which I absolutely love, and we have some very talented players on our team. So I'm excited for this next half of the season, and yeah, I'm ready to win some more games. I'm ready to get back, actually. So yeah, it's been fun. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Thank you. Σήμερα με την Ελλάδα είναι δύσκολη, αλλά πήρατε το ζητούμενο. Ναι, ήταν πολύ σημαντική νίκη. Στην αρχή ξεκινήσαμε καλά, νομίζω, και είχαμε πάρει μια διαφορά σχετικά γρήγορα. Αλλά μετά
κάτι δεν πήγε καλά. Δεν παίξαμε καλή άμυνα, χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια, κυρίως εγώ, στον ευνηδιασμό. Αλλά εντάξει, αυτό που μετράει είναι ότι στο τέλος πήραμε τη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη για εσάς. Συνεχίζεται. Φυσικά στόχος δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από το πρωτάθλημα. Ναι, όπως κάθε χρόνο, στόχος είναι πάντα και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Οπότε συνεχίζουμε δυνατά να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε πιο πολλές προπονήσεις. Εντάξει, ήμασταν και λίγο άτυχες γιατί είχαμε και πολλά ρεπό μαζεμένα. Οπότε είχαμε καιρό να παίξουμε ένα δύσκολο αγώνα, να έχει λίγο ανταγωνισμό. Νομίζω φάνηκε, αλλά τώρα πάμε πιο δυνατά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τις δύο παίκτες των δύο ομάδων, της ΝΑΔ και της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ λοιπόν φεύγει νικήτρια από το κλειστό γήπεδο του Αγίου Δομετίου. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να σας μεταφέρουμε από το κλειστό γήπεδο εδώ.